Ο Αντώνης ο Μάστορας είναι δευτεραλυτής Ευρώπης. Να του δώσουμε τώρα την καλησπέρα μας από την ώρα για μπλε, από τον κόσμο του Ηρακλή και τα πολλά μας συγχαρητήρια για αυτή την τεράστια διάκριση και το ασημένιο μετάλλιο. Αντώνη, πολλά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο για ό,τι έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Είσαι καλά. Και χαίρομαι πραγματικά που μιλάω μαζί σου. Εγώ να δεις. Χαίρομαι όλα αυτά τα 4 περίπου χρόνια που έχουμε ανοίξει μια κουβέντα και έστω μια φορά το χρόνο τα λέμε. Και φέτος είναι η καλύτερη μου, να το ξέρεις αυτό. Περίμενα ο Αντώνης ο Μάστορας να μας φέρει και ένα ευρωπαϊκό, γιατί δεν ξεχνάω αυτά που μας είχες πει πέρυσι εδώ. Δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έχεις κατακτήσει στον ανοιχτό στίβο στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Και είχες πει ότι αυτό το 2-30 θα το περάσω. Πού θα πάει ρε παιδί μου, θα το περάσω. Και χθες το πέρασες. Και πήγες στο 2-31. Και λίγο έλειψε να δούμε και 2-34 να τρελαθούμε όλοι. Ε. Λίγο ήθελε. Ναι, ήταν πραγματικά τις λεπτομέρειες. Λίγο αν ήμουν και λίγο πιο φρέσκος, ήταν και ένας μεγάλος προκληματικός. Μπορεί να έχει έρθει, αλλά εντάξει. Ουσιαστικά ήταν μια ωραία εμφάνιση. Πολύ ωραίος αγώνας, πολύ δυνατός αγώνας. Το χάρηκα, μακάρι να το χάρηκατε και όλοι εσείς και όλη η Ελλάδα. Δεδομένο αυτό και στο να λέω. Μια ελπίδα, μια διέγερση, κάτι να προκαλέσει αυτό. Αλίμον. Ειδικά για τον κόσμο του Ηρακλή, ακόμα και αν μιλάμε, Αντώνη, για στίβο, για άλμα εις ύψος, μόνο και μόνο που ακούστηκε χθες τα μεγάφωνα του Καφατζογλίου στο παιχνίδι του Ηρακλή που κέρδισε κιόλας με 2-0, ότι ο αθλητής του Ηρακλείου, ο Αντώνης ο Μάστορας, έφερε πανευρωπαϊκό μετάλλιο ασημένιο, μπορείς να φανταστείς τι ακολούθησε μετά με το χειροκρότημα. Ελπίζω να έφτασε μέχρι την Πράγα το χειροκρότημα του κόσμου από το Καφατζόγλιο. Από ένα στάδιο που μεγάλωσες, που έτρεξες, που έκανες τα άλματά σου. Εντάξει, το τελευταίο καιρό είσαι στην Αθήνα φυσικά για προπόνηση. Αλλά ήταν σημαδιακό ότι από το στάδιο που ξεκινάς ως αθλητής του Ηρακλή, το Καφτατζόγλιο, το χειροκρότημα να φτάσει μέχρι την Πράγα για το ασημένιο σου μετάλλιο. Ναι, εντάξει, είναι ωραίες. Αν γίνονται. Όποτε κάποιος χαίρεται, δηλαδή με οτιδήποτε ένας αθλητής προσπαθεί να προσφέρει. Ένας αθλητής είναι αυτή η δουλειά του. Ουσιαστικά να δημιουργεί κάτι, να κάνει κάποιον άθλο να ξεπερνάει κάτι ώστε να δίνει και σε όλους τους άλλους, όσους δουλεύουν μαζί τους, όλους πιστεύουν σε αυτό, όλους όσους θέλουν κάτι, δηλαδή όσους πιστεύουν σε αυτόν οτιδήποτε, να πιστέψουν και αυτοί ότι και οι ίδιοι μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Τώρα ανοίγεις μια κουβέντα και πάλι θα φέρω λίγο το χρόνο πίσω. Στην προπέρσινη κουβέντα μας, τότε που άρχισε εδώ στην οικογένεια του Ηρακλή το όνομα Αντώνης Μάστορας να γίνεται γνωστό. Δυστυχώς για την υπόλοιπη Ελλάδα ίσως έγινε για πολλούς χθες. Έτσι ένα δικό μου παράπονο είναι αυτό, Αντώνη, αν θες συμφωνείς, αν θες διαφωνείς. Αλλά για μας στην οικογένεια του Ηρακλή το όνομα Αντώνης Μάστορας το ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Και πριν 2 χρόνια που είχαμε μιλήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, μας είχες αναφέρει ένα περιστατικό που δεν ξέρω αν σημάδεψε ή όχι τη ζωή σου για κάποιους μήνες που είχες σταματήσει, νομίζω το 2012. Για αυτή την πίστη που βρήκες μετά, αν θέλεις να πάμε λίγο εκεί, τι ακριβώς έγινε και το πώς βρήκες αυτή την πίστη και έφτασες χθες, γιατί εντάξει κάποιος μπορεί να πει okay, είναι δεύτερος, αλλά πώς φτάνεις εκεί είναι το θέμα, πώς γίνεσαι δεύτερος στην Ευρώπη. Ναι, εντάξει, το 12 απλά είχα κάποιες χρονιές, ήταν 2-3 χρονιές οι οποίες ήταν αρκετά δύσκολες, αγωνιστικά, προπονητικά, βιοποριστικά, γενικά η ζωή μου ήταν κάπως μια δύσκολη φάση μέσα μου και αποφάσισα να σταματήσω μετά το κλειστό στίβο το Φεβρουάριο, γιατί εντάξει, δεν άντεχα άλλο μια συγκεκριμένη κατάσταση να λειτουργεί έτσι. Mm-hmm. Είπα να σταματήσω, ήθελα λίγο να το αφήσω να ξεκαθαρίσω το μυαλό μου, να δω ακριβώς τι θέλω στη ζωή μου γενικά. Εντάξει, πάντα ήξερα ότι αυτό, επειδή έχω μεγαλώσει έτσι με μια αθλητική παιδεία, τυχαία μεν, αλλά έτσι έγινε, δεν μπορούσα να τα αφήσω ολοκληρωτικά. Συνέχισα λίγο μόνος μου, συνέχισα την συνεργασία με τότε με τον Τζούγκο το καλοκαίρι του 12. Εδώ Θεσσαλονίκη, ήρθε έτσι. Μια μεγάλη αλλαγή ουσιαστικά. Mm-hmm. Το 12 και μετά αυτή φάνηκε και το 13 το κλειστό στο Γκέτεμπορκ. Και μετά με την καινούργια μου συνεργασία με τον Γιώργο Πομάσκη, από εκεί και πέρα λέει, έχει πάρει μια διαφορετική εντελώς πορεία, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που θέλω να κάνω και είναι αυτό που
παλεύω πραγματικά κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος ως προς αυτό. Ξέρεις, υπάρχει ένα από τα πολλά συνθήματα των οπαδών του Ηρακλή που λέει «Δεν θα σε αφήσω ποτέ». Εσύ το όνειρο δεν το άφησες ποτέ, έτσι. Παρά αυτό το διάστημα που μας είπες για τους δικούς σου λόγους. Το όνειρο παρέμεινε μέσα σου και χθες το είδες να γίνεται πραγματικότητα. Πάντα μένει και ουσιαστικά εντάξει, όλα αυτά είναι απλά εκφράσεις. Αυτό που θέλει κάθε αθλητής είναι καθαρά ατομικό, καθαρά ούτε αυτός μπορεί να περιγράψει ακριβώς τι είναι. Είναι κάτι μέσα μας, θέλουμε να φτάσουμε κάπου, δεν ξέρουμε τι είναι, έχει σκαλοπάτια, έχει πάνω, έχει κάτω. Χτες ήταν ένα σκαλοπάτι προς τα πάνω, πέρυσι το καλοκαίρι ήταν ένα σκαλοπάτι προς τα κάτω, γιατί απέτυχα στο ευρωπαϊκό του ανοιχτού να περάσω τελικό. Όλα είναι ένα μάθημα ουσιαστικά να γίνεσαι καλύτερος, να πετυχαίνεις αυτό που θέλεις. Νιώθεις μόνος? Είναι ένα ατομικό άθλημα, είναι ένα μοναχικό άθλημα. Είσαι με τον προπονητή σου, ώρες ατελείωτες στην Αθήνα. Νιώθεις αυτή τη μοναξιά? Έχεις ανάγκη τέτοιες στιγμές που όλοι θα σε πάρουν τηλέφωνο σήμερα, όλοι θα μιλήσουν για σένα, όλοι θα σε αγκαλιάσουν, όλοι θα σε χειροκροτήσουν? Να σου πω την αλήθεια, όχι, δεν νιώθω τόσο μόνος. Όσο έχω άτομα όπως τον προπονητή μου ή τη φυσιοθεραπεύτρια μου, άτομα κοντά μου τα οποία στα χειρότερα μου και στα καλύτερα μου είναι μαζί μου και παλεύουν μαζί μου, γιατί και αυτοί παλεύουν να γίνουν καλοί σε αυτό που είναι με μένα, μέσα από μένα, γενικά σε όλη αυτή την πορεία. Δεν νιώθω τόσο μόνος. Τώρα, αν αυτό εδώ που έγινε χτες προκαλεί μια χαρά, όπως είπα, ελπίδα, λέει, κάτι δίνει στον οποιοδήποτε και θέλει να το μοιραστεί μαζί μου ή να το μοιραστώ εγώ μαζί του, είναι σαφώς κάτι θετικό και για μένα και για όλο τον κόσμο. Πίστεψέ με, αν ήσουν χθες στο Καφτατζόγλιο θα είχες πάρα πολύ κόσμο που θα το μοιραζόταν μαζί σου, γιατί η χαρά ήταν μεγάλη εκείνη τη στιγμή. Θέλω λίγο να σε γυρίσω στον αγώνα. Δεν το βλέπουμε συχνά. Εσύ βέβαια θα μας πεις αν το έχεις ξανασυναντήσει, οι τρεις αθλητές να έχουν αυτό το 2-31. Τσατιστικές που έχασες το χρυσό ενώ έχεις το ίδιο άλμα, δηλαδή στις λεπτομέρειες για κάποια άκυρα στις προηγούμενες προσπάθειές σου, σου βγήκε τσατίλα εκείνη τη στιγμή ή ήταν μεγαλύτερη χαρά από τη τσατίλα, ότι εντάξει πήρα το ασημένιο, είμαι μια χαρά? Εντάξει, το μετάλλιο είχε ήδη και ουσιαστικά ήμασταν ήδη δεύτερη, νομίζω από το 28, δηλαδή κάτι. Το 28, ναι. Από το 31 βασικά ήξερα ότι είχα πάρει μετάλλιο. Τώρα το θέμα δεν ήταν ακριβώς το χρώμα. Το δεύτερο ή τρίτο για μένα δεν έχει τόσο σημασία. Το θέμα μου ήταν καθαρά να κερδίσω. Δηλαδή από το προβληματικό, με το που πέρασα, επειδή ήξερα, ένιωθα καλά, είχα βρει ωραία τη φόρα μου, το ρυθμό μου γενικά. Το μόνο που ήθελα να πω να κάνω ήταν να κερδίσω. Δηλαδή το μόνο που είχα πάρει ήταν αυτό. Δεν ήταν ούτε να κάνω μια εμφάνιση ωραία, ούτε να παλέψω κάτι, να μπω μέσα να τα δώσω όλα και να κερδίσω. Έδωσα πραγματικά τα πάντα. Λίγο έλειπε, δηλαδή πραγματικά ήταν στις λεπτομέρειες το 34, που μπορεί να έδινε το χρυσό, όχι μπορεί, θα έδινε το χρυσό. Σίγουρα, θετικά. Σίγουρα, ναι. Μπορεί και οι πρώτες στο 31 να έδινε το χρυσό. Εντάξει, είχα μια ατυχία, δικό μου λάθος, δεν είχα προβλέψει. Αυτό τι έγινε εκεί, επειδή πολλοί κόσμος δεν το είδε, με το παπούτσι μου είπες και εκτός αέρα, τι ακριβώς συνέβη εκεί? Κάτι έγινε ουσιαστικά, ένιωσα λίγο το παπούτσι από την αρχή του αγώνα, που είναι αλήθεια. Κάτι δεν πάει καλά. Στο 2.31 είναι αυτό? Όχι, έγινε στο 19, στην πρώτη που είχα άκυρη. Α, στο πρώτο, ναι. Ναι, στο πρώτο. Λιγάκι. Προσπάθησα να τον παλώσω λίγο με τέιπ, με αυτά, με μονοτική. Σκιζόταν και η μονοτική, το ενδιάμεσο συνέχεια. Στο 31, ενώ κάνω ένα πολύ ωραίο άλμα, ήρθε εντελώς μπροστά, βγαίνει όλο το δάχτυλο έξω από το παπούτσι. Δηλαδή πήρε ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου με χαλασμένο παπούτσι, να το πω, Αντώνη. Ναι, εντάξει, δεν είναι και θετικό αυτό, γιατί δικιά μου παράβλεψη να μην έχω ένα δεύτερο. Απλά δεν περίμενα σε Κλειστό Στίβου να γίνει κάτι έτσι. Αλίμονο. Ναι, αλλά έφτασε στα 2.31 με ένα παπούτσι. Ναι, μετά το μπάλωσα και τουλάχιστον κατάφερα να κάνω 31. Εδώ κολλάει, εντάξει, να πούμε, Ηρακλής είσαι. Εδώ κολλάει αυτό το μωτό, ότι όπως ο Ηρακλής έπαιρνε το ρόπαλο και τα ξεπερνούσε όλα στη μυθολογία, έτσι. Ακριβώς, και εσύ έτσι. Τα κατάφερες και με ένα παπούτσι.
Αυτά. Να πάμε λίγο πάλι πίσω, να μου επιτρέψεις, και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου, γιατί ο πολύς ο κόσμος, καλός ή κακός, σε μαθαίνει τώρα. Εμείς τα έχουμε πει και άλλες φορές. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με το ύψος ως αθλητής του Ηρακλή, φυσικά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Καφτατζόγλιο? Πώς σε κέρδισε ο στίβος, πώς σε κέρδισε το ύψος? Αν έχεις να μας πεις κάποια δική σου ιστορία που δεν θα ξεχάσεις ποτέ με το συγκεκριμένο άθλημα, με την ενασχόλησή σου στο Καφτατζόγλιο, με τον Ηρακλή, από μικρή ηλικία μέχρι και που να φτάσεις να έχεις προπονητή τον κύριο Πομάσκη στην Αθήνα. Εντάξει, ήταν λίγο τυχαίο να καταλήξω στο ύψος, να σου πω. Ήταν πολύ γρήγορα συνέβη. Το μόνο που ήθελα ήταν. Μικρός παιδί είχα ασχοληθεί πολύ με Taekwondo. Taekwondo, ε. Δεν ήθελα να συνεχίσω αγωνιστικά το Taekwondo. Ήθελα να, επειδή μου άρεσε πολύ να τρέχω sprint και τέτοια στο σχολείο σε μικρή ηλικία. Πάλευα κι εγώ με τους γονείς μου να με πάνε σε κάποια ομάδα. Βρήκαμε μέσω κάποιου γνωστού τον Ηρακλή. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος σύλλογος, κατευθείαν μπήκα εκεί, δεν έχω αλλάξει. Και χαιρόμαστε γι' αυτό όλοι μας. Δεν χρειάζεται κιόλας, δηλαδή είναι ωραίο κλίμα. Και χαιρόμαστε. Πραγματικά είναι από τις ωραίες ομάδες τύπου. Με μεγάλη ιστορία. Και ουσιαστικά, ναι, έχει από τις μεγαλύτερες πορείες. Γιατί μιλάμε για πορεία, γιατί παίρνει παιδιά από μικρά και τα καταλήγει να γίνουν κάποιοι. Και απλά κάποια στιγμή μέσα από sprint σε έναν αγώνα, ο τότε έφερος ο συγχωρημένος και ο Γιάννης Μανίκας, ναι, μου λέει να σε βάλω στο ύψος, να δοκιμάσεις, τότε με τον Γιώργο τον Τσούγκο, και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Άρα ήταν έμπνευση του συγχωρεμένου να είναι καλά εκεί που είναι, ναι, ο, ναι, Μανίκας, που πάρα πολλά χρόνια έφερος το... Έχει λίγους μήνες που μας άφησε δυστυχώς. Ναι. Ήταν δική του έμπνευση, ε? Ουσιαστικά ναι, γιατί εγώ αυτό θυμάμαι πρώτο, να έρχεται να μου λέει θα σε... Αύριο θα πας εκεί να δοκιμάσεις αυτό. Γιατί είσαι ψηλός σε αυτά, πρέπει να πας δοκιμάσεις αυτό αναγκαστικά, και θα γίνει, πίστεψες αυτό. Και το πίστεψες και τον δικαιώνεις. Θέλω να πιστεύω είναι περήφανος εκεί πάνω που το κατάφερες χθες. Μακάρι, ναι. Εδώ κάθε πότε προλαβαίνεις, έρχεσαι είτε με τον νέο έφορο τον κύριο Τιμονίδη, με κάποιους προπονητές, κάποιους φίλους στο στίβο του Ηρακλή τόσα χρόνια? Φαντάζομαι έχεις και φίλους, έχεις και αυτό που λέμε αθλητική οικογένεια. Προλαβαίνεις, Αντώνη, έρχεσαι καθόλου στα μέρη μας ή είσαι μόνιμος πλέον στην Αθήνα? Εντάξει, επειδή πλέον προπονήσεις και γενικά αυτό που κυνηγάμε, δηλαδή, είναι πολύ έντονο, δεν προλαβαίνω να ανέβω πολύ, δηλαδή ανέβηκα το Σεπτέμβρη 2 εβδομάδες όλο και όλο όσο πρόλαβα να ξεκουραστώ, 1 εβδομάδα να ξαναξεκινήσω μόνος μου λίγο και να ξανακατεύω. Και τώρα πάλι θα έχω, δηλαδή, ουσιαστικά 3 μέρες, αν μπορέσω να ανέβω, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Με κλειστό κινητό, με κλειστό κινητό. Με κλειστό, εντάξει, κλειστό, ανοιχτό, τουλάχιστον να προωρέσω λίγο, γιατί έχω και εκεί δουλειές πρέπει να γίνουν. Ναι, ναι, ναι. Πλάκα καλά. Και η οικογένειά μου, τον αδερφή μου, να... Το κλειστό κινητό πάει στο ότι γίνεται χαμός, σε ψάχνουν όλοι γι' αυτό. Με την... εντάξει, με ψάχνουν, είναι λογικό, καλό, είναι θεμητό, είναι θεμητό. Απ' την άλλη, μακάρι και άρα θα μην ξεχνάει το στίβο. Και όχι μόνο για σαν παράπονο, γιατί πραγματικά στίβο, εχθρό στίβο, είναι κάποια αθλήματα τα οποία εγώ σαν αθλητής βλέπω... Τα παρακολουθώ και πραγματικά εμπνέουν, δίνουν ελπίδα, δίνουν... Σε κάνουν όχι μόνο περήφανο. Παίρνεις μια ελπίδα παραπάνω και γίνεσαι εσύ καλύτερος. Είτε είσαι, όπως σου είπα, δηλαδή όλο το team που είναι γύρω μου αυτή τη στιγμή, στο οποίο το αφήλα όλα και το οποίο δουλεύει μαζί μου και αυτό γίνεται καλύτερο, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο team στην Ευρώπη, να σου το πω έτσι. Σωστά. Και σωστά. Πρέπει να νιώσω. Και σε τιμά που λες ότι δεν είμαι μόνος είναι... μου, υπάρχουν και πόσοι από πίσω από μένα. Αυτό, αυτό. Και αυτή όλη αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη στην Ευρώπη. Τα πέτρα μου είναι η δεύτερη στην Ευρώπη, ο προπονητής μου είναι ο δεύτερος στην Ευρώπη. Όλοι τους. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Όλοι είναι, όλοι όσοι με περιβάλλουν αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη στην Ευρώπη μαζί με μένα. Τώρα να σε βάλω λίγο πάλι στην πρίζα. Πέρυσι στην εκπομπή είχες πει ότι θέλω να περάσω το 2:30. Το πέρασες.
Τώρα θα μας πεις να το ηχογραφήσουμε, θες να περάσει το 2.34. Εντάξει, ουσιαστικά για έναν άλτη του ύψους, που να κάνει κλειστό και ανοιχτό 2.30 είναι μια μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι να το κάνουμε για το γούρι, γι' αυτό, να το κάνουμε για το γούρι. Όχι, πλέον από εδώ και πέρα δεν υπάρχει όριο. Δηλαδή πλέον είναι καθαρά, δουλεύουμε πολύ ειδικευμένα μόνο στις λεπτομέρειες και στα μειονεκτήματα και καθαρά πηδάμε όσο γίνεται παραπάνω. Εύχομαι ολόψυχα και εγώ και ο κόσμος, έχω πάρα πολλά μηνύματα για σένα. Ένα χαρακτηριστικό θα διαβάσω να σου πω, λέει ο φίλος ο Γιώργος, πες τον μάστορα ότι είναι μεγάλος μάστορας στο άλμα εις ύψος. Ένας άλλος μακάρι λέει, να γίνω, ακόμα δεν είμαι. Μακάρι να γίνω. Είσαι δεύτερος στην Ευρώπη και λες ακόμα δεν είσαι. Μπράβο. Δεν μπράβο, είμαι, η αλήθεια μπράβο, δεν είμαι. Να σε δούμε και Ολυμπιάδες, να σε δούμε παντού. Βελτιώνομαι όσο γίνεται, μακάρι να γίνω κάποια στιγμή. Ένας άλλος φίλος θέλει να σε φέρουμε στο Καφτατζόγλιο γιατί χθες έφερες γούρι. Γιατί στο ημίχρονο το Ηρακλής Αναγέννησης Καρδίτσας ήταν 0-0 και με το που του πήρες το μετάλλιο έγινε 2-0. Έβαλε 2 γκολ ο Ηρακλής. Οπότε θέλει να σε φέρουμε στο Καφτατζόγλιο κάθε φορά που παίζει ο Ηρακλής. Λίγο δύσκολο, θα δούμε τι θα κάνουμε. Σου λείψε το Καφτατζόγλιο, Αντώνη? Σου λείψε? Ναι, εντάξει, υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και συναισθήματα εκεί. Είναι εκεί μεγάλο ουσιαστικά. Έχω προλάβει ακόμα και το παλιό Καφτατζόγλου, να σου πω την αλήθεια. Έχω κάνει και εκεί κάτι. Πριν την ανακαίνιση του 2004 για τους Ολυμπιακούς, ναι. Ναι. Στα πολύ, δηλαδή, ναι, πολύ φευγαλαία τότε. Ίσα-ίσα να περάσω να δω τι γίνεται με τα παιδιά που μας είχαν στα παιδικά γκρουπ. Αλλά εντάξει, γενικά υπάρχουν πολλές αναμνήσεις εκεί, πολλά συναισθήματα, καλά, άσχημα. Όλα είναι μέσα. Όλα. Εντάξει, πραγματικά χαίρομαι να έχουμε να βλέπω και το γήπεδο και τους... Γιατί η αλήθεια είναι στο Καφτατζόγλιο μπορεί να είναι καλό, μπορεί να μην είναι καλό. Υπάρχει μια οικογένεια μεγάλη. Όλων των συλλόγων είναι όλοι εκεί πέρα γύρω, είναι όλοι στο... Από το πρωί ως το βράδυ παλιά, εκεί πολλά χρόνια, ναι. Το καφενείο, ναι, δηλαδή είναι όλοι εκεί πέρα στο κηλικείο δίπλα. Όλοι παλεύουν μαζί, δηλαδή. Σωστά. Και είναι μια ωραία οικογένεια και ωραία. Εμείς χαιρόμαστε, θα το ξαναπώ, πάρα πολύ που ανήκεις σε αυτόν τον σύλλογο, που μας έκανες χθες υπερήφανους. Επόμενος στόχος ποιος είναι, αλήθεια? Στόχος, ναι, κύριε, από εδώ και πέρα είναι, θα υπάρξουν πολλοί αγώνες το καλοκαίρι. Μεγάλο στόχο είναι το Πεκίνο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, να διεκδικήσουμε μια θέση τελικό και από εκεί πάλι όπως και τώρα, δηλαδή είναι όλα ανοιχτά, τα δίνουμε όλα σε κάθε τελικό ουσιαστικά. Αλλά ναι, ουσιαστικά είναι πολλοί αγώνες και λέει, αυτό που έγινε χθες μου δίνει και ένα πλεονέκτημα να μπορώ να συμμετέχω σε πολύ καλύτερους αγώνες, κορυφαίους αγώνες ουσιαστικά από εδώ και πέρα και ό,τι έρθει. Ό,τι έρθει από εδώ και πέρα είναι καλοδεχούμενο. Απλά πλέον κυνηγάμε, λέει, πρωταθλήματα, κυνηγάμε μεγάλες επιδόσεις. Εύχομαι αυτό το ό,τι έρθει να είναι στιγμές σαν τις χθεσινές και να τις απολαύσεις γιατί σου αξίζουν, όπως και όλους τους συνεργάτες σου και τους προπονητές σου και όλους. Σε ευχαριστώ, Αντώνη, πάρα πολύ που τα είπαμε. Σε ευχαριστώ και για τον χρόνο σου. Καλή ξεκούραση. Καλώς να έρθεις στη Θεσσαλονίκη. Και θα τα ξαναπούμε, είναι δεδομένο αυτό. Γεννή να είμαστε. Να σε καλά, Αντώνη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.